Να μετατραπεί το επίδομα ανεργία σε επίδομα εργασία, ζητάμε ερώτησή τη η βουλευτή Εύρου του ΠΑΣΟΚ Ελένη Τσιαούση. Η κυρία Τσιαούση, μέσα από την ερώτησή τη, ζητά να διαμορφωθεί ένα ειδικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Απασχόληση που θα αφορά κυρίω επιχειρήσει που έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα. Ερώτηση στους Υπουργούς Εργασίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης κατέθεσε η βουλευτής Εύρου του ΠΑΣΟΚ Ελένη Τσιαούση, ζητώντας την μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης, σχεδιασμένο ειδικά για επιχειρήσεις με εξαγωγικό χαρακτήρα. Η κυρία Τσιαούση, αναφερόμενη στην επιδότηση εργασίας και στην καθυστέρηση πληρωμής στους δικαιούχους, τόνισε ότι ήδη έχει εκταμιευθεί το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να καταβληθεί στους δικαιούχους επιχειρηματίες της περιοχής. Έχει να κάνει με την εκταμίευση συγκεκριμένου ποσού από το Υπουργείο Οικονομικής Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Βγήκε σε επικοινωνία που είχαμε τον υφυπουργό, τον κύριο Ρήγα. Ξέρουμε ότι εκταμιεύτηκε ένα ποσό των 10 εκατομμυρίων για να αρχίσουν να γίνονται οι πρώτες πληρωμές και στην πορεία θα εκταμιευθούν και τα υπόλοιπα χρήματα. Αυτό όμως δεν αρκεί, γιατί η επιδότηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την κοινοτική νομοθεσία, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι ανταγωνιστικό ή δίκαιο για τις επιχειρήσεις όλης της Ελλάδος ή και της Ευρώπης. Θεωρείται δηλαδή ότι δίνονται ευρωπαϊκά χρήματα, ευρωπαϊκά κονδύλια για ενίσχυση των επιχειρήσεων επανειλημμένα, κάτι που απαγορεύεται όπως ξέρουμε από την κοινοτική νομοθεσία. Άρα πέρα από την εκταμίευση που θα πρέπει να δούμε των χρημάτων για να πληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2008, αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι στην πορεία πώς θα στηριχτούν αυτές οι επιχειρήσεις, είτε μέσω του 12% είτε με κάποια άλλη μορφή ενίσχυση. Με την ερώτηση που κατέθεσε στους Υπουργούς Εργασίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, η κυρία Τσιαούση ζητά το επίδομα ανεργίας να μετατραπεί σε επίδομα εργασίας σε επιχειρήσεις που εξάγουν προϊόντα. Αυτό που ζήτησα σε ό,τι αφορά τώρα το Υπουργείο Εργασίας για τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης έχει να κάνει με τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι μεν λίγες στον νομό αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πάρα πολλές που θέλουν να δραστηριοποιηθούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο. Έχουν καταρτήσει πλάνο, είναι έτοιμοι να μπουν στο Ταμείο Εξαγωγών του ΕΤΕΑΝ που έχει δημιουργηθεί και θα αρχίσει να λειτουργεί άμεσα, και αυτές τις επιχειρήσεις πρέπει να τις στηρίξουμε με το εξειδικευμένο προσωπικό που υπάρχει, με ανέργους νέους που έχουν κατάρτιση, έχουν δεξιότητες και αυτή τη στιγμή είναι σε αδράνεια, να μπορέσουν μέσα από ένα τέτοιο πρόγραμμα να λειτουργήσουν μέσα στις επιχειρήσεις, να αποκτήσουν την εμπειρία, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, αλλά και να δώσουμε και μία όθηση σε αυτές τις επιχειρήσεις που ξέρουμε ότι κάνουν μεγάλο αγώνα και είναι και το μόνο σημάδι οικονομικής ανάκαμψης που έχουμε αυτή τη στιγμή.